Ο απολογισμός έργου της περιφέρειας Ηπείρου για το 2018 πραγματοποιήθηκε σε μια πολύωρη ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, μιλώντας στην συνεδρίαση, υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως η Ήπειρος έχει κάνει άλματα προς τα εμπρός στα 8 χρόνια του θεσμού της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και πως αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία βιώνουν οι Ηπειρώτες. Η Ήπειρος στα 8 χρόνια του θεσμού της περιφερειακής αυτοδιοίκησης έχει κάνει άλματα προς τα μπροστά. Την πραγματικότητα τη βιώνουν οι Ηπειρώτες της πόλης και σε όλα τα χωριά της Ηπείρου. Είναι αυτοί που είδαν να αναβαθμίζεται το επίπεδο της καθημερινότητας και της ζωής τους. Και εν τέλει είναι αυτοί που θα μας κρίνουν. Ο Περιφερειάρχης ανέφερε πως το 2018 ήταν ένας από τους παραγωγικότερους χρόνους και πως σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας της περιφέρειας υπάρχουν συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ήταν το επιστέγασμα του έργου που έχει προετοιμαστεί και συντελεστεί τα προηγούμενα χρόνια της νυν Περιφερειακής Αρχής. Είναι ένα έργο που έβαλε γερές βάσεις για σημαντικά έργα υποδομής και για την επόμενη περιφερειακή περίοδο. Σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας της περιφέρειας υπάρχουν συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Οι δράσεις της περιφέρειας εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και στο αναπτυξιακό της πρόγραμμα που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η Περιφερειακή Αρχή Ηπείρου δεν περιορίζεται μόνο στα στενά όρια των αρμοδιοτήτων της περιφέρειας. Αναλαμβάνει ευρύτερες πρωτοβουλίες για τη στήριξη των παραγωγικών κλάδων, ενίσχυση της απασχόλησης, δεν διστάσει να έρθει σε σύγκρουση με συμφέροντα που είναι τροχοπέδι στην ανάπτυξη του τόπου. Το έργο μας μπορεί να επιμεριστεί σε τρεις γενικές κατηγορίες. Στα έργα και τις δράσεις που υλοποιεί η περιφέρεια με δικό της πρόγραμμα. Στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων προς όφελος των άλλων φορέων που είναι δικαιούχοι και στην ανάληψη πρωτοβουλειών γενικότερου ενδιαφέροντος. Ο κ. Καχρημάνης ανέφερε, αφού παρουσιάσε αναλυτικά τα όσα έχουν γίνει σε κάθε τομέα, πως το έργο της περιφέρειας την χάνει καθολικής αναγνώρισης. Φυσικά και η Περιφερειακή Αρχή δέχεται την κριτική, όχι όμως και τη λασπολογία, ανέφερε ο κ. Καχρημάνης. Στοχοποιούμαστε για έργα που υλοποιούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Για έργα που συζητούνται και ψηφίζονται στην Οικονομική Επιτροπή που δημοσιοποιούνται στη Διάβγεια. Για αποφάσεις που ελέγχονται υποχρεωτικά και σχολαστικά από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες. Δεχόμαστε την κριτική, όχι όμως και τη λασπολογία, τη συκοφαντία. Έγιναν όλα τέλεια, θα πει κάποιος. Όχι, δεν έγιναν όλα τα χρόνια αυτά τέλεια. Έγιναν και λάθη. Έγιναν και ζητήματα που περιμένουν άλυτα ακόμα. Όμως κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι δεν προσπαθήσαμε, ότι δεν ανοίξαμε νέους δρόμους. Δεν ξεπεράσαμε τα στενά όρια της περιφέρειας και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Μέτρο σύγκρισης για όλα τα έργα, για τις απορροφήσεις, για τις πρωτοβουλίες είναι οι άλλες περιφέρειες της πατρίδος μας. Το έργο μας τη χάνει καθολικής αναγνώρισης. Το εξήραν οι κοινοτικοί επίτροποι, Γιωχάνες Χάν, Κρέτσος, Τηλιανίδης, υπουργοί και πολιτικοί αρχηγοί. Το αποδεικνύουν οι πολιτικές δράσεις όλων των αρχαίων, θεάτρων, του οδηγού του πολίτη, του συστήματος διαχείρισης των βοσκοσίμων γεών που το αντέγραψαν άλλες περιφέρειες και φορείς. Το επιβεβαιώνει το γεγονός που η περιφέρεια Ηπείρου, οι Ηπειρώτες δηλαδή δεν επιβαρύνθηκαν με το παραμικρό πρόστιμο για την διαχείριση των απορριμμάτων. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι και άσκησαν κριτική στην Περιφερειακή Αρχή και το έργο της. Αντί μιας ουσιαστικής λοιπόν ενημέρωσης όλων των πολιτών για το τι έκανε η Περιφερειακή Αρχή το 2018, παρακολουθούμε πάλι μια ομιλία έτσι πεπατημένη θα την έλεγα, σε μερικά σημεία λίγο υπεροπτική ότι εμείς τα κάνουμε όλα καλά, επαναλαμβάνεται τα ίδια ουσιαστικά κατά την κρίση μας αντιδημοκρατικά
περιφερειακοκεντρικά βήματα, καταδικάζοντας μια περιφέρεια σε μια αποσπασματική, μονομερή, αντιαναπτυξιακή εν μέρη, οπισθοδρομική εν πολλής, νεοφιλελεύθερη θα έλεγα στη συνταγή της πορεία, υπέρ των ολίγων, των οργανωμένων ισοσυμφερόντων και των μεμονωμένων πελατών. Έχετε υποβαθμίσει τον ουσιαστικό και συνθετικό ρόλο του Περιφερειακού Συμβουλίου με αυτά που είπε και πριν. Τα θέματα συζήτησης σε αυτή την αίθουσα αλλά και σε επιτροπές είναι συνήθως διεκπαιρεωτικού χαρακτήρα για θέματα που δεν γίνεται αλλιώς, δηλαδή να μην περάσουν από την έγκριση των οργάνων. Κατά ανάγκη δηλαδή. Σας έχουμε επισημάνει επανειλημμένα ότι χρειάζεται ένα μακρόπνο, συνολικό, αναπτυξιακό σχέδιο για την Ήπειρο. Ένα master plan, όπως τα λέγαμε, το οποίο πρέπει να έχει άμεση συνάφεια με το γενικό εθνικό σχέδιο. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ο δημόσιος απολογισμός της περιφέρειας έγινε λίγες ημέρες πριν, όταν δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία της Eurostat για το κατακεφαλήν εισόδημα των υπηρετών και την απασχόληση. Μπορεί ο Περιφερειάρχης να διατείνεται ότι όλα έγιναν καλά τα τελευταία 8 χρόνια. Ότι η περιφέρεια είναι αποτελεσματική και στην απορρόφηση και στην ένταξη και υλοποίηση έργων. Αλλά διαψεύδεται από την πραγματικότητα. Ο όρος προσπαθήσαμε θα ήταν περισσότερο αποδεκτός. Ποιο είναι το όφελος από τα εκατοντάδες εκατομμύρια του σημερινού και του προηγούμενου ΕΣΠΑ, όταν αυτά δεν μετατρέπονται σε αύξηση του εισοδήματος των υπηρετών και σε νέες θέσεις εργασίας? Αυτό θα έπρεπε να σας προβληματίσει και σε κάθε περίπτωση ενισχύει τη δική μας θέση ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός πάνω σε πραγματικά στοιχεία και την κατάσταση που ζουν οι υπηρώτες, παρά μόνο το άγχος σας είναι πως θα εντάξετε έργα. Η σημερινή συνεδρίαση δεν είναι μια συζήτηση φιλολογικού περιεχομένου. Αυτό το τίτλο θα μπορούσα να δώσω στον κύριο, στην ομιλία του κυρίου Περιφερειάρχη, και αν το επέκτηνα λίγο παραπάνω θα το έβαζα τίτλο «Όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε». Και από τα υπολογιστικά κείμενα που έχουμε στη διάθεσή μας, παρά τις ποπόδεις εκφράσεις, καταδείχνεται ο ταξικός χαρακτήρας του απολογισμού. Η Περιφερειακή Αρχή, με προπομπό τον κύριο Περιφερειάρχη, περπατάει την ευρωενωσιακή πολιτική και την κυβερνητική πολιτική, σημερινή ή τη χθεσινή, με σημαία πάντα τα προτάγματα του κεφαλαίου για να ξεπεράσει την κρίση του. Είστε διαχρονικά, κύριε Περιφερειάρχη, υφυπουργός, θέλετε υπουργός, υπουργός της κυβέρνησης, είτε της σημερινής, αλλά θα τολμούσα να πω και της προηγούμενης. Τον άκουσα προσεκτικά. Σε κάποια στιγμή νόμιζα ότι μιλούσε για κάποια άλλη περιφέρεια πιθανόν. Αλλά μετά θυμήθηκα και επανήλθα ότι η Eurostat της 27 Φεβρουαρίου, παρακαλώ, μας έβαλε στη 13η θέση και μία από τις 20 φτωχότερες περιφέρειες. Τώρα όσο αφορά τα πεπραγμένα της περιφέρειας, είναι αυστηρά συντεταγμένα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής στρατηγικής της φτωχοποίησης της Ευρώπης των λαών και πάντα κάτω από την οροφέα του Μνημονίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας να κάνει κριτική σε αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Περιφερειακή Αρχή είναι η υποβάθμιση στη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου, που περιορίστηκε μόνο σε διεκπαιρεωτικό ρόλο. Τη στιγμή που η Ήπειρος μαστίζεται από τη φτώχεια, την ανεργία, την απληρωσιά, την υπογεννητικότητα και την πλατιά μετανάστευση των νέων, ουδέποτε φέρατε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για συζήτηση πώς θα ανατραπεί αυτή η κατάσταση, αλλά να λάβετε το ρόλο μόνοι σας σαν Περιφερειακή Αρχή με αυτά τα οδυνηρά αποτελέσματα. Στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον απολογισμό του 2018 συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Μαντάς και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Δημήτρης Δημητρίου. Θα μιλήσω εδώ σαν εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και θα πω κάτι που έχω πει επανειλημμένα στον Περιφερειάρχη, στον κύριο Καχρημάνη, ότι όλος ο σχεδιασμός για το τουριστικό προϊόν και για τις εξαγωγές και για την εξωστρέφεια της Ηπείρου και για τα προϊόντα πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με τα επιμελητήρια της Ηπείρου. Όταν υπάρχει συνεργασία,
τότε το αποτέλεσμα είναι και πιο μετρήσιμο, είναι και πιο αποτελεσματικό. Δυστυχώς δεν έχουμε καλεστεί παρά μία φορά σε μία πολύ μεγάλη συγκέντρωση για να σχεδιάσουμε μαζί όλη αυτή την εξωστρέφεια, κύριε Περιφερειάρχη. Σας έχουμε δείξει επανειλημμένως ότι εάν μας καλέσετε είμαστε στη διάθεσή σας.